Ένα από τα πιο σημαντικά πλοία του ρωσικού πολεμικού ναυτικού έχει υποστεί σημαντικές ζημιές σύμφωνα και με την Ουκρανία αλλά και με τη Ρωσία. Η επίσημη πληροφόρηση από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης είναι ότι το καταδρομικό Μόσκβα, η ναυαρχίδα του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, εκενώθηκε μετά από πυρκαγιά στο οπλοστάσιο του πλοίου. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ΤΑΣ και ΡΙΑ Νόβοστι, επικαλούμενα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, μεταδίδουν ότι το Μόσκβα υπέστη σοβαρές ζημιές και τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται χωρίς να διευκρινίζουν αν υπήρξαν πιθανά θύματα μεταξύ του πληρώματος. Ωστόσο, Ουκρανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ώρες πριν την ενημέρωση αυτή από τη Ρωσία ότι το καταδρομικό χτυπήθηκε από Ουκρανικό αντιπλοϊκό πύραυλο Νέπτσιον. Ως τώρα, δεν είναι γνωστό το μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί το ρωσικό πλοίο, ούτε το αν έχει βυθιστεί. Ειδικοί πάντως αναφέρουν ότι ένα τέτοιο πλήγμα, είτε προκλήθηκε από εσωτερικά αίτια, είτε από ουκρανικό χτύπημα, θα μπορούσε να βυθίσει το καταδρομικό, αν αυτό δεν έχει ήδη συμβεί. Το Μόσκβα, με μήκος 186 μέτρων και πλήρωμα σχεδόν 500 ατόμων, είναι η ναυαρχίδα του στόλου της Μαύρης Θάλασσας και η καταστροφή του θα είναι μεγάλη απώλεια για τη Ρωσία. Και ακόμα μεγαλύτερη, αν πράγματι έχει προκληθεί από χτύπημα των δυνάμεων της Ουκρανίας. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nemeshd.gr.